εκατοντάδες από την Ιερά Πέτρα και από τις γύρω πόλεις του νομού Λασιθίου. Βαθιά αντιμνημονιακό σύνθημα που ακουμπάει σε υπαρκτό πρόβλημα της διάλυσης της υγείας στο Δήμο και στο νομό, αλλά κυρίως στο Δήμο με το νοσοκομείο. Και βαθιά αντιμνημονιακό σύνθημα γιατί τα νοσοκομεία διαλύθηκαν, γιατί δεν γίνονται προσλήψεις επειδή περιορίστηκαν σε μηδενική βάση από τα μνημόνια η δυνατότητα να γίνουν προσλήψεις για τη δημόσια υγεία, γιατί υπολειτουργεί και δεν έχει τα αναγκαία για την παροχή της δημόσιας υγείας, γιατί έχουν μειωθεί δραματικά οι κρατικές επιχορηγήσεις στη δημόσια υγεία και στα νοσοκομεία. Τέτοιους αγώνες που αμφισβητούν αυτές τις πολιτικές και ζητάνε την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών, όχι μόνο τη στηρίζουμε, και μπροστά είμαστε. Και βεβαίως θεωρούμε και απαράδεκτες τις αντιδράσεις κυβερνητικών στελεχών και του Υπουργού, του κ. Πολάκη, που αντί να προβληματιστεί, γιατί τόσος κόσμος κατέβηκε και διαμαρτυρήθηκε για το νοσοκομείο, για τις πολιτικές των μνημονίων, για τους φόρους, για τις μειώσεις των μισθών, των συντάξεων, των εισοδημάτων, αντί να προβληματιστεί το τι αρνητικές, και αυτός και ολόκληρη κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, για το τι αρνητικές συνέπειες έχουν τα μνημόνια στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και των κατοίκων του Δήμου και των δημοτών του Δήμου Ιεράπετρας, αυτό που βρήκε να πει ήταν πρώτον να ανακαλύψει συμμαχία ακροδεξιών με λαϊτζίδες, με μέλη του δικού μας κόμματος, του δικού μας πολιτικού φορέα, ξανααναγεννώντας την αντίληψη, τη βαθύτατα δεξιά και συντηρητική περί αριστεροκουντισμού, ότι συνεργάζονται φασίστες με αριστερούς, το οποίο το χρησιμοποιούσαν και προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, της νέας, κυρίως η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, όταν είχαμε αυθόρμητες αντιδράσεις των πολιτών, τις χρέωνε τότε στο ΣΥΡΙΖΑ και σε ακροδεξιούς. Δεν έλεγε ότι είναι γνήσιες λαϊκές αντιδράσεις, διαμαρτύρονται διότι είναι σκυρές οι πολιτικές αντιδράσεις και σκυρά ο λαός. Όχι, έλεγαν τότε. Είναι δάχτυλος ακροδεξιών και κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο δυστυχώς επιχείρημα σε βάρος της λαϊκής ενότητας χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Υπουργός και η κυβέρνηση σε βάρος μιας κινητοποίησης αξιοπρέπειας την οποία έκαναν οι κάτοικοι της Ιεράπετρας πριν από δύο μέρες. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Τις κινητοποίησεις των πολιτών τις προκαλούν όχι οι δάκτυλοι που μπαίνουν πολιτικοί, τις προκαλούν οι ίδιες οι πολιτικές που εφαρμόζονται και οι αρνητικές συνέπειες στη ζωή τους. Και πρέπει να μάθουν και οι σημερινοί υπουργοί ότι οι πολιτικοί δεν είναι μόνο να τους χειροκροτούν, οι πολιτικοί είναι και να τους αποδοκιμάζουν όταν εφαρμόζουν πολιτικές σε βάρος του ελληνικού λαού. Αλλά δυστυχώς χρησιμοποίησαν το ίδιο επιχείρημα που χρησιμοποιούσαν οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις σε βάρος του τότε ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είχε ακόμα μεταλλαχθεί μνημονιακά, το χρησιμοποιούν και σήμερα. Το κάνουν βέβαια γιατί τις ίδιες πολιτικές εφαρμόζουν, το τρίτο μνημόνιο εφαρμόζουν, δικαιώνοντας δυστυχώς και τους άλλους που είχαν υπογράψει και εφαρμόσει τα δύο προηγούμενα μνημόνια, αλλά οι ίδιες πολιτικές εφαρμόζουν, οι ίδιες πολιτικές απαντήσεις δίνουν. Την ίδια πολιτική τύχη θα έχουν και με τους άλλους. Θα έρθει η ώρα και η στιγμή, και δεν θα είναι μακριά, που θα ανατρέψει και θα σαρώσει ο λαός και η νεολαία στο διάβα τους και τις μνημονιακές πολιτικές, τις αντικοινωνικές και αντιλαϊκές, και τα κόμματα που τις εφαρμόζουν και τα κόμματα που δήθεν διαφωνούν. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το Ποτάμι, αλλά ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο και υποκρίνονται, και όλο το πολιτικό μνημονιακό σκηνικό. Και θα έρθει η ώρα που τη σπίθα που έμεινε, μια σπιθούλα που έμεινε μέσα στη σκοτεινή κοιλάδα, ο λαός θα την κάνει φωτιά για να δημιουργηθεί μια νέα ελπίδα, μια νέα ελπιδοφόρα πορεία για τη χώρα μας. Τέτοιους αγώνες τους στηρίζουμε. Κινητοποιήσεις σαν αυτή που έγινε σήμερα στο Σύνταγμα, και έγινε πολύ φασαρία για αυτή, για το τίποτα, μεταξύ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού, που ήταν από τους στελέχη τους βασικοί διοργανωτές, δεν μπορούμε να πούμε ότι στηρίζουμε. Βεβαίως θεωρούμε να φέρει το δικαίωμα να την κάνουν αυτή την κινητοποίηση στο Σύνταγμα. Είναι συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών και μας είναι ακατανόητο. Παλιοί μας σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ που παραμένουν εκεί, σε αυτό το μνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ, και είναι υπουργοί σήμερα, να μιλούν για κινητοποιήσεις, όποιο περιεχόμενο και πλαίσιο να έχουν, όπως αυτό στο Σύνταγμα, και να λένε εχθρικές ενέργειες για την Ελλάδα ή κινητοποιήσεις στα όρια του Συντάγματος. Είχαν δικαίωμα να τη διοργανώσουν αυτή τη συγκέντρωση σήμερα. Εμείς απλά αυτό που λέμε, επειδή θέλουμε να είμαστε καθαροί και να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη είναι,
ότι οι διοργανωτές είχαν κομματική ταυτότητα, παρότι λέγαν δεν θέλουμε κόμματα, δεν θέλουμε συνδικάτα, δεν θέλουμε τούτο ή το άλλο. Και δεύτερο, ότι εμείς διαφωνούσαμε και διαφωνούμε με το πολιτικό πλαίσιο, γιατί η σημερινή κινητοποίηση δεν αμφισβητούσε τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Ουσιαστικά το σύνθημα σήμερα ήταν «Φύγετε εσείς τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για να έρθουμε εμείς της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού να εφαρμόσουμε τις ίδιες πολιτικές, το τρίτο μνημόνιο, αλλά να τις εφαρμόσουμε εμείς καλύτερα».